κάνω στροφή. Μην ανησυχείτε, έρχομαι. Καλησπέρα σας. Τι έχουμε, παιδιά. Βγάζουμε φωτογραφίες μόνοι. Περιμένω να δω τις δεντράρες σου. Γέλα μέσα να μου πεις τα νέα. Ναι, και να σε δούμε μια φορά έτσι και με ένα ωραίο τζινάκι της ηλικίας σου. Και πήγα να βάλω και χαμηλό της ηλικίας σου. Πήγες της ηλικίας σου κι αυτό. Αλλά τελευταία στιγμή. Είπες, όχι, δεν γίνεται όλα πια. Δεν γίνεται, ξέρεις. Η προσπάθεια όμως έγινε. Αυτό έχει σημασία. Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς μας δεχτήκατε στο σπιτάκι σας. Το ωραίο, το καταπληκτικό. Για πες μου λίγο, ρε Σύση, τι θα φτιάξουμε σήμερα. Λοιπόν, ήρθαμε με πολύ εορταστική διάθεση, χαρούμενη, παιδική και είπαμε να κάνουμε ακόμα πιο χριστουγεννιάτικο το πλατό σας. Θα δείξουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, ιδέες. Βεβαίως, όλοι ξέρουμε να. Συγγνώμη, ναι, να στολίζουμε. Ωραία μπλούζα. Και η απλή σου μπλούζα είναι υπερθέαμα. Τέσσερα δέντρα και ένα πέντε. Εν τω μεταξύ, λέω, μπα, δεν θα λάμπει τόσο. Τώρα που το βλέπω, θα αλλάξει. Όχι, μην αλλάξει, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, βεβαίως, όλοι ξέρουμε από στολίδια, από χρώματα, από πολύ ωραία δέντρα. Ναι. Είπαμε να σας προτείνουμε θεματικά δέντρα. Δηλαδή, πες μου, δώσε μας ιδέες. Δηλαδή, θα φτιάξουμε ένα δέντρο με ξύλινα στολίδια. Θα φτιάξουμε ένα δέντρο με ζαχαρωτά. Μπορείς να μου δείξεις ένα ξύλινο στολίδι, ένα ζαχαρωτό. Αμέσως. Κοίτα. Κοίτα. Μάλιστα. Κοίτα. Ζαχαρωτά εδώ όμορφα. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Κοίτα εδώ. Αυτό στο τι είναι. Για παιδάκια. Αυτό είναι παγωτό. Ναι, παγωτό το βλέπω. Σε ποιο θεματικό πηγαίνει. Εδώ είμαστε. Δέντρο, ζαχαρωτά, γλυκά. Πολύ ωραία. Ξύλινα στολίδια. Αυτά τα δύο είναι και πιο παιδικά δεντράκια. Και βέβαια έχουμε και δύο λιτά απέριτα υπερπαραγωγές. Το ένα είναι. Κάνει λίγο έτσι από Βασίλισσα του Χιονιού. Έχουμε εμπνευστεί από την ταινία, ναι, με την Nicole Kidman. Πώς τη λένε την ταινία, νομίζω, Βασίλισσα του Χιονιού. Θα το δεις ολοκληρωμένο, όλα θα τα δεις ολοκληρωμένα σε λίγο.